MGTV, η ομογένεια κοντά σας. Όμορφη μου Κατερίνα, το μαξέ καρδελίνα, άνοιξε την αγκαλιά σου και τα ρόδομα σου. Θέλουμε να καλωσορίσουμε όλους εσάς, αγαπητά μέλη πρώτα απ' όλα του Συλλόγου Αθηναίων και αγαπητοί φίλες και φίλοι του Συλλόγου μας, για την τιμή που μας κάνατε να έρθετε απόψε στη γιορτή μας. Όμορφη μου Κατερίνα, το μαξέ καρδελίνα, άνοιξε την αγκαλιά σου και τα ρόδομα σου. Και να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά για τον καινούριο χρόνο. Καλή χρονιά, ό,τι καλύτερο και ωραιότερο σε εσάς και την οικογένειά σας. Υγεία πάνω απ' όλα, αγάπη, ειρήνη και ό,τι άλλο επιθυμεί ο καθένας. Η δική μας ευχή να είναι να εγωδώσω τις δικές σας ευχές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας για όλη του την αγάπη, τη συμπαράσταση και τη συνεργασία, την άψογη θα έλεγα συνεργασία που έχουμε πάντα μαζί σε όλες τις εκδηλώσεις μας και ιδιαίτερα για σήμερα όλα τα κομίτης, όλες τις επιτροπές που εργαστήκανε πάρα πολύ υπεύθυνα για να έχουμε σήμερα όλη αυτή τη γιορτή και όλο αυτόν τον κόσμο μαζεμένο εδώ πέρα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς όλους. Τώρα, καθώς η χρονιά αρχίζει και ξεδιπλώνεται σιγά σιγά, ο Σύλλογός μας θυμάται. Θυμάται πάντα με ευγνωμοσύνη όλους τους ανθρώπους που τον υπηρέτησαν πιστά και με αγάπη και στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων με ήθος και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ο Σύλλογός μας απόψε είναι μεγάλη του τιμή να παρουσιάσει δύο εκλεκτά πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο αξιόλογους ανθρώπους, που στο πρόσωπό τους αναγνωρίζεται και εκτιμάται βαθιά και επιβραβεύεται όλη η συνολική δουλειά που κάνανε προς τον Σύλλογό μας. Δύο άτομα, δημιουργικά, δυναμικά, ακούραστα, που έχουν βάλει σκοπό τους, είχαν βάλει σκοπό τους τις αξίες και τα ιδανικά του Συλλόγου μας και εργάστηκαν πάρα πολύ σκληρά και με ζήλο για την επιτυχία του Συλλόγου μας και τα κατάφεραν. Με μεγάλη συγκίνηση, με χαρά και περηφάνεια, σας παρουσιάζω αυτά τα δύο άτομα. Τον από 6 ετών, από το 2011 μέχρι το 2017, πρόεδρο του Συλλόγου μας, κύριο Πάνο Αδαμόπουλο, καθώς και την βουλευτή του, σύζυγο και γραμματέα μας, Σίλβια Αδαμοπούλου. Με μεγάλη συγκίνηση, όπως είπα, έτσι αισθάνθηκε ο Σύλλογος στην ανάγκη ότι πρέπει σήμερα να τους τιμήσει. Είναι Outstanding Achievement Award presented to Panos and Sylvia Adamopoulos, Athenian Society of New York. Θερμά συγχαρητήρια. Για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια στο Σύλλογο των Αθηναίων δεν έχω λόγια να
εκφράσω τα συναισθήματά μου αυτή την πραγματικά υπέροχη τελετή και υπέροχη τιμή που γίνεται και στη σύζυγό μου και σε μένα. Ήταν κάτι που ήρθε από την καρδιά, κάτι που έρχεται από την ψυχή και ίσως γι' αυτό και μέτρησε περισσότερο. Αν σκεφτούμε πώς ήταν ο Σύλλογος 6 χρόνια πριν και το τι βλέπουμε σήμερα μπροστά μας, χάρη όλων σας, στις προσπάθειες της δικές σας, στη δικιά σας παρουσία, στήριξη, οικονομική, ηθική, ήσασταν πάντα παρόντες και παρούσες. Καρδιά μου χτυπάει έτσι ακανόνιστα τώρα, έχει κάμα στενοφόρο απ' έξω. Αλλά κάναμε όμως και κάτι άλλο τώρα. Όλοι λέγανε ότι η γυναίκα μου έχει βάλει τα δύο πουδιά σε ένα παπούτσι, μετά από αυτό δεν θα έχω ούτε ένα παπούτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από το βάθος της καρδιάς μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη νέα μας πρόεδρο, η οποία νομίζω ήταν η πιο ωραία επιλογή, άξια επιλογή που θα μπορούσε να κάνει ο σύλλογός μας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πολλά από τα οποία είναι κοντά μου τα τελευταία 6 χρόνια, συνεχή 6 χρόνια. Και θα ήθελα βέβαια και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τη σύζυγό μου, έναν υπέροχο άνθρωπο, που χωρίς τη Σίλβια θα είχαν γίνει τα μισά και ίσως και λιγότερα. Άξια Αθηναία, μπράβο. Να σας πω μόνο ότι μέχρι το 1982 μπορεί η σύζυγος ενός Έλληνα να γίνει Ελληνίδα υπήκοος. Εμείς παντρευτήκαμε το 83. Λοιπόν, περιμένουμε ακόμα λίγο. Θα ήθελα να σας πει και εκείνη δύο λόγια, αν μπορεί. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ, να είστε πάντα καλά. Εύχομαι στο Σύλλογο των Αθηναίων τα καλύτερα, στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα καλύτερα. Με μεγάλη συγκίνηση, όπως είπα, έτσι αισθάνθηκε ο Σύλλογος στην ανάγκη ότι πρέπει σήμερα να τους τιμήσει. Χρόνια πολλά σας, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για όλα. Όλοι σας. Μεγάλη έκθεση. Πάντα άξι. Σας αξίζει. Η τιμητική διάκριση που έγινε σήμερα και στο πρόσωπο της συζύγου μου και το δικό μου, της Σίλβιας και το δικό μου, είναι νομίζω ένα δώρο για όλους που ανήκουν στο Σύλλογο των Αθηναίων, για όλους που είναι και μέλη αλλά και φίλοι του Συλλόγου. Και είναι η δικαίωση αγώνων 6 ετών να μπορέσει ο Σύλλογος να ξεφύγει από την δύσκολη στιγμή που βρισκόταν μέχρι αυτό που βλέπουμε σήμερα, μία αγάπη, μία αλληλοεκτίμηση, μία σύμπνοια, ώστε να μπορέσει ο Σύλλογος να συνεχίσει και μετά τα 100 του χρόνια που θα είναι σε 2 χρόνια από σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο κυρία Βάνα Κουντομέρκου, το όλο Διοικητικό Συμβούλιο και να τους ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή χρονιά. Λέγομαι Βάνα Κουντομέρκου, είμαι η Πρόεδρος του Συλλόγου Αθηναίων, είμαι φιλόλογος και γράφω και βιβλία. Από τον Απρίλιο και μετά εξελέγει πρόεδρος. Είναι μεγάλη μου τιμή για αυτόν τον ιστορικό σύλλογο να μπορέσω να την υπηρετήσω. Η σημερινή βραδιά είναι μέσα στα πλαίσια της κοπής της Βασιλόπιτης που κάνουμε κάθε χρόνο. Είμαι ευχαριστημένη πάρα πολύ με όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν να μας τιμήσουν, αλλά ειδικά σήμερα φυλάξαμε σε αυτή τη βραδιά να τιμήσουμε τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Πάνο Αδαμόπουλο, με τη σύζυγό του, τη Σίλβια, οι οποίοι κάνανε εξαιρετική δουλειά. Όλοι τους, δηλαδή, έγινε μία αναγνώριση για όλο το έργο που κάνανε, το συνολικό έργο, δηλαδή την ποιότητα του έργου που κάνανε. Δεν είναι μόνο, είναι και κοινωνικό και πολιτιστικό, αλλά πάντα και το φιλανθρωπικό. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει πολύ να κάνουμε διάφορες φιλανθρωπικές ενέργειες, δράσεις, εκδηλώσεις κτλ. Σαν ήλιο καμμένος ναύτη βγήκε τσάρκα στα σοκάκια να γλυκάνει τα φαρμάκια. Είναι μια ξεχωριστή μέρα για μένα και για τη σύζυγό μου επίσης, η τιμή αυτή του Συλλόγου των Αθηναίων.
μια τιμή που θα είναι κοντά μου για όλη μου τη ζωή. Είναι άνθρωποι υπέροχοι, άνθρωποι που με τιμήσανε και μου δίνουν και κουράγιο να συνεχίσω. Εύχομαι στο Σύλλογο των Αθηναίων και στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο τα καλύτερα. Άνοιξε την αγκαλιά σου και τα ρόδοβλεφαρά σου να χυμίξω στα κροκιάλια του κορμιού σου τα καθάρια που έχουν βότσαλα κοχύλια του ουρανού τα πετραχύλια. Sylvia Adamopoulos. It was wonderful, 6 wonderful years being together, working with new friends, and we made wonderful, wonderful friends, had great adventures, did a lot of work, and I trust and I hope that the new president and others following her will bring the Sílogos to even more and wondrous heights. Του Μαξέου Καρδελίνα. Βεβαίως ότι ιστορικά αυτό το πράγμα είναι αυτό που πρέπει να γίνεται. Η αγάπη πρέπει να συνεχίζεται. Η ομορφιά του συλλόγου και η ομορφιά των ανθρώπων έτσι πρέπει. Όχι όταν τελειώσει ένα στη θητεία του να σηκώνεται να φεύγει και να μην τον θέλει κανείς, ούτε αυτός ο ίδιος. Και συγχαρητήρια στον πάνω. Για το κορίτσι μου που αγαπούσα στην Ρευσίνα μια φορά. Πρώτα-πρώτα όταν ασχολείσαι με τέτοιους συλλόγους που δεν ασχολούνται μόνο έχουν κάνουν και πολιτιστικά πράγματα, κάνουν κοινωνικά πράγματα, φιλανθρωπικά. Και όχι και εδώ και στην Ελλάδα, βοηθάνε καταρχήν τη γλώσσα μας, τον πολιτισμό μας. Έχει γίνει η απελευθέρωση των Αθηνών τον Οκτώβριο. Κάναμε το Πολυτεχνείο τον Νοέμβριο. Καλά, αυτά εδώ πέρα είναι πιο κοινωνικά. Έρχεται και η άλλη επόμενη που είναι το Αποκριάτικο που θα είναι μαζί με το Σύλλογο και αυτό στο κοινωνικά. Για το κορίτσι μου που αγαπούσα στην Ελευσίνα μια φορά. Ετοιμάζουμε για την Άνοιξη μια γιορτή να τιμήσουμε τη μητέρα. Και θα γίνει μαζί με το Σύλλογο των Λογοτεχνών. Αυτό θα είναι πιο με ποιήματα, με πεζάκια, αυτά θα είναι λιγάκι πιο πολιτιστικό θα φαίνεται. Και ό,τι μπορούμε, στα πλαίσια διάφορες διαλέξεις, ό,τι θα έρθει ας πούμε για να τα βάλουμε σιγά σιγά μπροστά. Αλλά για την ώρα έχουν γίνει. Πέρσι έγινε από τότε που βγήκα εγώ πρόεδρος τον Απρίλιο πέρσι, κάναμε το καλοκαιρινό μας που γίνεται πάντα, μετά αρχίζει τον Οκτώβριο. Όλο το καλοκαίρι έχουμε την πλατεία Αθηνών. Είναι και αυτό μέρος και εμείς λαμβάνουμε μέρος και εκεί. Και κάθε Τρίτη ο σύλλογός μας εκεί πέρα με διάφορες ορχήστρες, μία τον κύριο Μαντινάκη, μία τον κύριο Παπαϊωάννου. Δίνουμε το παρόν μας στην Ομογένεια. Αυτό είναι ο σύλλογος, ότι δίνει το παρόν στην Ομογένεια. Ύστερα το βραδάκι με έχεις παιδάκι στα καπηλιά. Σε πένα κοριτσάκι σαν το κρασάκι βουλιά βουλιά. Ύστερα το βραδάκι με έχεις παιδάκι στα καπηλιά. Σε πένα κοριτσάκι σαν το κρασάκι βουλιά βουλιά. Αυτή τη χρονιά φέτος, στα πλαίσια αυτήνής της αυτού του τομέα, θα κάνουμε... αποφασίσαμε να βοηθήσουμε τα ορφανά παιδιά στην Ελλάδα μέσω του συλλόγου Καραβάνι Αλληλεγγύης. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και βοηθάει παιδάκια από μικρά μέχρι 16-18 ετών, τα οποία έχουν χάσει ένα και τους δύο γονείς και μένουν με τη γιαγιά και τον παππού με πολύ χαμηλό εισόδημα. Και ο σκοπός τους είναι να μην πάνε αυτά τα παιδάκια στα ιδρύματα, να μην πάνε ούτε σε ορφανοτροφία, αλλά να μείνουν κάτω από τη θαλπορή την οικογενειακή. Λοιπόν, ένας λόγος απόψη, γι' αυτό βλέπετε όλα αυτά τα donations, είναι για αυτό το σκοπό. Πρώτη στα χέρια σου φορά, γεννιέμαι και πεθαίνω. Πρώτη στα
χέρια σου φορά. Γέλιαμε και πεθαίνω. Εν συνέχεια κάναμε την απελευθέρωση των Αθηνών, για να μην ξεχνάμε και από πού κρατιόμαστε και τι σημαίνει για μας. Είναι ένα event από τα πιο, που είναι η ταυτότητα του συλλόγου μας, θα έλεγα. Και εκ των υστέρων καλά το Πολυτεχνείο μου όλους συλλώσει και ξαναχόμαστε πάλι εδώ πέρα σε αυτή τη χρονιά. Μέσα στα στενά σου τα σοκάκια έζησα τις πιο όμορφες στιγμές. Κανάδες και μυθίτες έχω κάνει για όλες τις πορεμικές καρδιές. Πάνω στα φιλανθρωπικά, στα κοινωνικά, στα καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά θέματα της Ομογένειας αναμειχθήκαμε πάρα πολύ με αυτά και όταν μάθαμε και για την οικονομική κρίση της Ελλάδος ήρθαμε σε επαφή με πάρα πολλούς οργανισμούς, τους οποίους ακόμα και σήμερα βοηθούμε οικονομικά στην Ελλάδα. Σε μια παρέστηση τρελή έψαχνα λόγο για φορομή στο πανικό μου. Τον τρόπο να σου πω πως έπαψα να αγαπώ τον εαυτό μου. Μα ήταν χιλιάδες τα γιατί, ήταν χιλιάδες φυλακή μες στο μυαλό μου. Είπα να φύγω να σωθώ, να κάνω κάτι πια κι εγώ για το καλό μου. Να τους ευχηθούμε γιατί είναι και μέλη του Συλλόγου των Αθηναίων και είναι και προσωπική μου φίλη. Για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Είναι προσωπική μου φίλη και ήταν το λιγότερο που θα κάνουμε σήμερα μαζί με όλο αυτό την ωραία βραδιά που είχαμε. Να σας πούμε πάντα, Εφή μου, πάντα πολύχρονη, πάντα με υγεία, πάντα με χαρά. Συνεχίστε αυτό που κάνετε. Να αλλάξω δρόμο στην καρδιά. Είπα να φύγω, να μην πονάω άλλο πια. Μα πού να πάω, τους αγαπώ τόσο πολύ. Μα πού να πάω, αφού είστε όλη μου η ζωή. Σχολερά, βοηθά Παναγιά. Τι θα ήμουν στη γη. Πολύ αλήθεια θα ήμουν να κακατάστηκα. Αν δεν είχα και σένα με τι θα ήμουν στη γη. Μπορεί αλήθεις μια γούνα να καταματάς την αρχή. Η τιμητική αυτή διάκριση που γίνεται σήμερα είναι νομίζω κάτι που δεν θα έπρεπε να δοθεί μόνο σε μένα, ανήκει σε όλους μας. Γιατί όλοι βοήθησαν, όλοι εργάστηκαν, όλοι δούλεψαν για αυτό που έχει πετύχει σήμερα ο Σύλλογος των Αθηναίων. Εκείνη μου ξέρα και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Ονομάζομαι Γρηγόρης Κουλβαλίδης, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Αθηναίων. Σήμερα γιορτάζουμε για τη Βασιλόπιτα. Είναι μια πολύ ωραία βραδιά γιατί τιμήσαμε τον πρώην πρόεδρο των Αθηναίων, ο οποίος έκανε πολύ καλή δουλειά, αξιόλογος, και τη γυναίκα του φυσικά. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι
χαίρομαι σε τόσους πολλούς Αθηναίους. Ευχαριστώ πολύ. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει χώρα και με τραβάς σε καμπαρέ υγρό. Το κυριότερο είναι αυτή η έκπληξη που θέλαμε να κάνουμε στον κύριο Αδαμόπουλο σήμερα και στη Σίλβια. Το αφιερώνω λοιπόν αυτό το βραβείο, αυτή την τιμητική διάκριση σε όλα τα μέλη του Συλλόγου και εύχομαι στη νέα πρόεδρο, στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και στα μέλη του Συλλόγου καλή επιτυχία, καλή χρονιά και να είναι πάντα με επιτυχίες. Η ομογένεια του σήμερα δίνει ελπιδοφόρο μήνυμα, διότι έχει αγωνιστεί για όλη τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδος και νομίζω ότι η συμβολή της είναι τεράστια. Εύχομαι ότι αυτό θα συνεχιστεί και στο εγγύς μέλλον. Χρονιά, υγεία και χαρά σε όλους. Άντε καλά. Ηρώ, ηρώ, πλακουριά. Πόση ανάγκη γίνεται ιστορία. Πόση ιστορία γίνεται σιωπή. Τι με κοιτάζεις, Ρόζα, μου διασμένο. Συγχώρα με ποτέ, καταλαβαίνω. Μέρα τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Χρόνια πολλά από την καρδιά μας προς όλη την ομογένεια. Σήμερα έχουμε μια υπέροχη βραδιά. Ο Σύλλογος Αθηναίων κόβει τη βασιλόπιτά του και έχουμε μια αίθουσα γεμάτη με ωραίο κόσμο, με ένταση πανηγυρική και είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο Κέφαλο τη βραδιά αυτή. Και στο MGTV να ευχηθώ πάντα επιτυχίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και το MGTV, το Michael Γιακουμέλλον. MGTV USA. Οι δραστηριότητες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας με βίντεο και πλήρες ρεπορτάζ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας mgtvusa.com. Καλύπτουμε καθημερινά τα γεγονότα στην Ομογένεια.